Χαιρετίζουμε τα συλλαλητήρια που οργανώνουν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι και σωματεία των εργαζομένων σε πολλές πόλεις της Ελλάδας ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξέρουμε τα αποτελέσματα σε βάρος του λαού και από άλλους κλάδους, όπως η εμπορευματοποίηση στην υγεία έφερε το ξεχαρβάλωμα των δημόσιων νοσοκομείων, η ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων, τα τσουχτερά εισιτήρια και ούτω καθεξής. Για τις δύο αυτές κυρώσεις του νομοσχεδίου δεν μπορεί κανείς να τις δει αποσπασματικά από τις πολιτικές απελευθέρωσης, ιδιωτικοποίησης των αερομεταφορών που προώθησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις, κεντροδεξιές και κεντροαριστερές, και ας καταψηφίζουν σήμερα είναι υποκρισία. Με επιπτώσεις βέβαια στα λαϊκά στρώματα, από τις μεγάλες αυξήσεις σε εισιτήρια και υπηρεσίες των αεροδρομίων, αλλά και στους εργαζόμενους, με χειροτέρευση εργασιών συνθηκών γαλέρας και μισθών στο χώρο των αερομεταφορών, κερδισμένοι αποκλειστικά οι όμιλοι των αερομεταφορών. Τους ίδιους στόχους εξυπηρετούν και αυτές οι κυρώσεις σήμερα. Ολοκληρώνεται η ιδιωτικοποίηση του αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, αφού για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο μειώνει τη συμμετοχή του από το 55% που είχε σήμερα το δημόσιο στο 25%, εγχωρώντας το 30% σε μεγαλοεπενδυτές. Μάλιστα, σε μια περίοδο που έκλεισε με ρεκόρ που ξεπερνάει τα 28 εκατομμύρια σε επιβάτες και ταυτόχρονα είχε έσοδα εκατομμυρίων αυξημένη κατά 29%. Έτσι, πρώτον, στη σημερινή μετοχική σύνθεση καταργείται ο περιορισμός στο μετοχικό κεφάλαιο του αερολιμένα που έθετε η αρχική σύμβαση. Από 55% στο 25% γίνεται η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Δεύτερον, με το σημερινό καθεστώς ο Γενικός Διευθυντής των Ιδιωτών δεν είναι μέλος σήμερα του ΔΣ, όμως μετά την ψήφιση και εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ο Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου. Τρίτον, τώρα η εταιρεία, και βέβαια είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τρίτον, τώρα η εταιρεία συνάπτει διαφόρων ειδών συμβάσεις μεγάλης διάρκειας με ημερομηνία λήξης μεταγενέστερης από τη λήξη της σύμβασης ανάπτυξης του αεροδρομίου. Δηλαδή, μέτρα και αλλαγές κομμένα και ραμμένα υπέρ των ομίλων. Να θυμίσουμε ότι στα χρόνια πανδημίας το Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και άλλες εταιρείες επιδοτήθηκαν με ζεστό κρατικό χρήμα και αντεργατικά νομοθετήματα από κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση που συμπίεζαν ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των εργαζομένων με απολύσεις, με ανανέωση συμβάσεων, εντατικοποίηση στο προσωπικό και άλλα. Γι' αυτό οι απεργίες που ξεσπάνε και σήμερα στον κλάδο, σε μια σειρά από χώρες, αναδεικνύουν τη μεγάλη εκμετάλλευση και τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων, με κυριότερα τις ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Όροι αναγκαίοι για την ασφάλεια των πτήσεων, που όμως υπονομεύει το κέρδος και το κυνήγι του κέρδους. Είναι λοιπόν μία σύμβαση που ολοκληρώνει την αποκρατικοποίηση. Εξάλλου, από αυτά τα τεράστια κέρδη εργαζόμενοι όχι μόνο δεν έχουν δει ωφέλη, αυξήσεις δικαιώματα, αλλά αντίθετα βλέπουν νέες απώλειες με εργασιακές σχέσεις λάστιχο, αναστολή και περιτροπής δουλειά, εργασιακές συνθήκες γαλέρας. Οι μισθοί και τα μεροκάματα πείνας οδηγούν αρκετούς εργαζόμενους μακριά από το χώρο των αερομεταφορών, ενώ η προσπάθεια των εταιριών για προσλήψεις όχι μόνο δεν καλύπτει τις αποχωρήσεις έμπειρου και ειδικευμένου προσωπικού, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις υπολείπεται των αναγκαίων για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία τους, που αυτή είναι η ουσία. Η δεύτερη κύρωση είναι η συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Αεροπορικής Εταιρείας Aegean, αυτή που απορρόφησε την κρατική Ολυμπιακή, αφού πρώτα την απαξιώσατε. Σύμφωνα με τη σημερινή κύρωση, η εταιρεία αγόρασε από το δημόσιο το 11,5% των μετοχών της που είχε πάρει το 2021 το δημόσιο για στήριξη της εταιρείας κατά την πανδημία. Δόθηκαν 120 εκατομμύρια ζεστό χρήμα στην Aegean για τις απώλειες στην πανδημία, δήθεν για την εξασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας. Βέβαια, απολύσεις έκανε και τώρα επιστρέφει 85 εκατομμύρια ευρώ. Επιδοτήθηκε δηλαδή αδρά με 35 εκατομμύρια. Βέβαια, δεν ήταν τα μόνα δώρα της κυβέρνησης τότε. Προστάθηκαν και άλλα για τη θωράκιση της κερδοφορίας της, με άξονα μειώσεις μισθών και την απογείωση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, όπως επέκταση της δυνατότητας των επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας, μείωση μισθού ως και 20%, λήψη επιπλέον μέτρων μείωσης μισθολογικού κόστους μέσω αλλαγής στο φορολογικό καθεστώς του πτυτικού προσωπικού, με την επιβολή ειδικού συντελεστή 15% για τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, αντί της φορολόγησης βάσει κλίμακος εισοδήματος. Και τα αναφέρω όλα αυτά, γιατί ποτέ δεν αναπληρώθηκαν. Παράλληλα, η κυβέρνηση έσπευσε να προσθέσει δώρα πάνω στα δώρα στις αεροματοφορές, επεκτείνοντας τη μείωση 40% για ενοίκια των επιχειρήσεων και πρόσθετη επιδότηση 20 ευρώ αναπροσφερόμενη θέση για τις πτήσεις της λεγόμενης άγονης γραμμής. Ενώ σημείωνε πως οι εταιρείες θα υποφεληθούν από τη γενικότερη μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, που βεβαίως αυτό μονιμοποιήθηκε. Τα προνόμια αυτά συνεχίζονται, ωστόσο το ΦΠΑ ξέρετε να τον ανεβάζετε μόνο στα αναψυκτικά που δίνονται στην καφετέρια. Να, γιατί οι προτάσεις σας και τα μέτρα σας είναι προκλητικά, ταξικά και άδικα. Αυτές λοιπόν οι πολλαπλές επιχορηγήσεις όχι μόνο διασφάλισαν την επιχειρηματική δράση της Aegean σε βάρος των αυτοαπασχολούμενων και άλλων λαϊκών στρωμάτων, που καταχρεώθηκαν και σήμερα δυνατούν να επιβιώσουν, αλλά σήμερα αυτή η εταιρεία κατέχει την πρωτιά στην εκτείναξη της επιβατικής κίνησης στο διεθνή αερολιμένα, παρουσιάζοντας επιβατική κίνηση ρεκόρ το 2023. Γι' αυτό επεκτάθηκε δίνοντας 18 νέα δρομολόγια σε 14 χώρες και επεκτείνει το δίκτυό της σε προορισμούς με τσουχτερά εισιτήρια και μεγάλα κέρδη. Και πώς να μην αναπτυχθεί τόσο γρήγορα, αφού από τα 120 εκατομμύρια επιστρέφει τα 85, δηλαδή επιδοτήθηκε και δανειοδοτήθηκε απλόχερα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με αυτούς που είχαν στεγαστικό δάνειο και βρέθηκαν στη δίνη των απολύσεων ή μειώσεων στους μισθούς, και σήμερα η ακρίβεια καλπάζει σε βαθμό που λαϊκές οικογένειες κόβουν και από το καθημερινό φαγητό. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολιτικής και των απελευθερώσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, που στήριξαν την απελευθέρωση των αερομεταφορών, που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Για μας λύση φιλολαϊκή είναι τα δημόσια αεροδρόμια, ενταγμένα σε έναν ενιαίο φορέα αερομεταφορών, που θα ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και των μονοπωλίων. Καταψηφίζουμε λοιπόν και τις δύο κυρώσεις, γιατί είναι υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και ενάντια στα συμφέροντα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.